Ο δημόσιος τομέας είναι ανεκτίμητος, αναντικατάστατος και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαφυλαχθεί, να ενισχυθεί και να σταματήσει κάθε σενάριο για καταργήσεις, συγχωνεύσει υγειονομικών μονάδων και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, διατυμπανίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτό και φοβούνται ότι το κυβερνητικό σχέδιο, μετά τα χειροκροτήματα για τους υγειονομικούς, είναι η οριστική εξαθλίωση των δημόσιων νοσοκομείων και η υπερίσχυση σε βάρος των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα υγείας. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει με τα χειροκροτήματα που προέτρεπε η κυβέρνηση τους πολίτες να μας χειροκροτήσουν τότε ως ήρωες στην πανδημία, με την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά, που αυτό ήταν άνθρακες, ο δισαυρός ήταν μόνο για τα χειροκροτήματα. Οδηγούμαστε σε μια εξαθλίωση η υγειονομική, οδηγούνται σε εξαθλίωση η κοινωνία, δεν προσφέρουμε τις υπηρεσίες ασφαλείς και αυτές που πρέπει για τους ασθενείς. Με πρόσχημα αυτό θα οδηγηθούν στον ιδιωτικό τομέα. Αύριο Πέμπτη, οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων της Αχαΐας θα αναχωρήσουν νωρίς το πρωί με πούλμαν για την Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με συγκέντρωση και πορεία που έχει προγραμματίσει η ΠΟΕΔΗΝ για να διαμαρτυρηθούν για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων, την αυξητική τάση αποχωρήσεων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού και των δυσμενών συνθήκων εργασίας, αλλά και των μισθών πείνας που λαμβάνουν. Στράβει η απεργία της ΠΟΕΔΗΝ που συμμετέχουμε για το Σωματείο Ιπποκράτης στην κινητοποίηση που γίνεται στην Αθήνα, με πορεία από την πλατεία Μαυρίλης στο Υπουργείο Υγείας. Με αιτήματα που δεν είναι μόνο των υγειονομικών τα αιτήματα αυτά είναι και αιτήματα της κοινωνίας. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι η υποστελέχωση των νοσοκομείων δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στην νοσηλεία των ασθενών, στην εξυπηρέτηση των πολιτών? Δεν είναι δυνατόν, είμαστε στα τελευταία 3 χρόνια οι μόνιμοι υγειονομικοί έχουν μειωθεί 5.500. Η τρέχουσα προκήρυξη με τα 3.720 άτομα δεν είναι κάτι άλλο από μία ανακύκλωση από το ίδιο υπάρχουν προσωπικό. Η μισθή των υγειονομικών είναι χαμηλότερη κοντά στο κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, συνυπολογίζοντας κανείς ότι οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν 14 μισθούς και οι υγειονομικοί του ΕΣΥ λαμβάνουν 12 μισθούς κατέτος, αφού καταργήθηκαν τα δώρα για το επίδομα αδείας. Με την ακρίβεια στα ύψη δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όπως χαρακτηριστικά τον. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι μισθοί μας είναι οι μισθοί πείνας? Οι μισθοί φτάνουν για τις 15 ημέρες του μήνα. Οι συμβασιούχοι συνάδελφοι πρέπει να γίνουν μόνιμοι. Έχουμε συμβασιούχους 7 χρόνια και πλέον. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό ότι πρέπει να γίνουν μόνιμοι? Και πάνω όλα αυτά που υπάρχει αυτό το τοξικό κλίμα στα νοσοκομεία, έχουμε και πριν λίγο καιρό την ψήφιση κάποιων καθηκοντολογίων που αφορούν το νοσηλευτικό κλάδο. Που αυτά τα καθηκοντολόγια ουσιαστικά αφαιρούν από την νοσηλευτική το 40% των νοσηλευτών. Επίσης, την 1η Σεπτεμβρίου του 2022 έκλεισε ένα χρόνο το άδικο, όπως χαρακτηρίζουν, μέτρο των αναστολών εργασίας των υγειονομικών που στερεί από το ΕΣΥ τις υπηρεσίες 7.000 υγειονομικών κατά χρονικά διαστήματα, χωρίς κανένα υγειονομικό έφελος, ενώ πάνω από ένα χρόνο βρίσκεται στα συζητάρια του Υπουργείου Εργασίας το θετικό πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη που σύστησε το ίδιο το Υπουργείο για την ένταξή του στα βαρέα και ανθυγίνα.